Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, με αφορμή ερώτημα φίλου να πω και να κάνω βίντεο για το Απίκο, θα πω 5 πράγματα και τώρα μέσα από το μαγαζί μπορώ να δείξω όλες τις κατηγορίες των καλαμιών, έτσι, και να πω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε κατηγορίας. Λοιπόν, και μετά θα σας πω και τρόπους που ψαρεύουμε το Απίκο. Λοιπόν, καλάμι τώρα... Πρώτη κατηγορία είναι τα καλάμια από ιαλόνιμα, έτσι, είναι τα καλάμια που προϋπήρχαν και είναι καλάμια δεύτερης γενιάς και συνδυάζουν τη σκληρότητα, την αντοχή, αλλά έχουν ένα μειονέκτημα, το μεγάλο βάρος, ειδικά στα μεγάλα μεγέθη καλαμιών από 6 μέτρα και πάνω, είναι πολύ βαριά για να τα κρατάμε και αναγκαστικά τοποθετούμε σε βάση, δεν μπορούν να ψαρευτούν διαφορετικά. Ένα τέτοιο καλάμι είναι και αυτό της DAM, έτσι, το Fighter Pro, καλάμι ιαλονιμάτων, και η τιμούλα του βγαίνει στα 25 ευρώ. Το βάρος του είναι 530 γραμμάρια και το τονίζω, 530 γραμμάρια. Ένα ντούρο καλάμι το οποίο έχει 6 στελέχη και η μύτη του μπροστά έχει δαχτυλιδάκι για την ένωση, κρικελάκι. Ένα πολύ ωραίο καλάμι με αρκετά χοντρή μύτη, δεν χρειάζεται ακόμα και για καρτελάκι να κόψουμε κομμάτι ή θα κόψουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι των 10 πόντων αν θέλουμε να ψαρέψουμε καθαρό αιμο απίκο με καρτελάκι, έτσι, και είναι 6 στελεχών, πολύ καλό, προσεγμένο καλάμι. Προχωράω τώρα στο δεύτερο καλάμι, το οποίο είναι, υπάρχουν και τα πρώτα, δεν πειράζει, ένα καλάμι κατασκευασμένο από άνθρακα και IM10, κατηγορία άνθρακα IM10, πάλι και αυτό 6 στελεχών, στο ίδιο μήκος με το άλλο, 12 πόντους διαφορά έχει και βλέπετε τη διαφορά στη διατομή, το ένα λεπτό, το άλλο πιο χοντρό, έτσι. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο καλάμι βγαίνει στην τιμούλα του, είναι κατασκευασμένο από, είναι σάνθρακα, έτσι, και ρητίνι, και η τιμούλα του είναι στα 32 ευρώ. 7 ευρώ πιο ακριβό από το προηγούμενο με τα ιαλονίματα. Αυτό είναι και πιο ελαφρύ. Στο ίδιο μήκος 395 γραμμάρια. Θα μου πεις, είναι 35 γραμμάρια πιο ελαφρύ. Όχι, ψέματα, 135 γραμμάρια πιο ελαφρύ. Είναι αρκετά πιο ελαφρύ και μπορούμε να το κρατήσουμε και στο χέρι. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό πάλι 6 στελεχών. Και η μύτη του μπροστά και αυτή είναι με κρυκελάκι. Λιγάκι να βγει με τον ίδιο τρόπο. Βέβαια εδώ παρατηρείτε ότι είναι πολύ πιο ψηλή από το προηγούμενο καλάμι κρυκελάκι και πολύ πιο εύκαμπτη. Αυτό το συγκεκριμένο καλάμι είναι καλό να το ψαρέψουμε αν δεν θέλουμε να το σακατέψουμε, γιατί θα πρέπει να αναγκαστούμε να κόψουμε γύρω στους 40 πόντους, δηλαδή να φέρουμε τη μύτη εδώ περίπου, αυτό το κομμάτι να το αφαιρέσουμε για να γίνει όσο πιο ντούρο γίνεται για αυτούς που ψαρεύουμε καρτελάκι, έτσι. Για μένα αυτό το καλάμι είναι καλό να το ψαρεύσουμε με τον κλασικό τρόπο του σημαντήρα του φελού και με το βαριδάκι. Και προχωράω στο τρίτο καλάμι, το πιο ακριβό, πάλι στα 6 μέτρα, έτσι, και αυτό είναι της DAM και μάλιστα το όνομά του είναι Devil Stick, το οποίο είναι από 100% είναι σάνθρακα και πολύ πιο ελαφρύ. Είναι στα 315 γραμμάρια το βάρος του και αυτό έχει εύκαμπτη μύτη όπως βλέπετε, έτσι, πολύ παραβολική. Και φυσικά το κλασικό
σύστημα στα καλά καλάμια μπροστά, με την ασφάλεια, με τη μητούλα. Αυτή τη μητούλα μπορείτε να την πάρετε και ξεχωριστά και να την κολλήσετε πάνω στη μύτη του καλαμιού σας. Τώρα θα μου πεις, ρε Μιχάλη, και γιατί να δώσω 75 ευρώ που κοστίζει αυτό ευρώ, αυτό εδώ το καλάμι, και να μην πάρω το άλλο με τα 25. Θέμα γούστου. Και φυσικά, όσο πιο ελαφρύ είναι ένα καλάμι, τόσο πιο ίσιο είναι, δεν κάνει καμπούρα όταν το κρατάμε. Οι απικατζίδες ξέρουν τι λέω. Έτσι, υπάρχουν και πιο ακριβά καλάμια από αυτά και ο καθένας αγοράζει ό,τι μπορεί να αντέξει η τσέπη του. Τώρα, πώς ψαρεύουμε οι αρματοσιές αυτών των καλαμιών? Είπαμε, η απλή αρματοσιά χωρίς φελό, παραμάνα πάνω, στριφτοπαραμάνα ή μάνα, η πετονιά δηλαδή, και κάτω ένα στριφταράκι, πάνω από το στριφτάρι μία τορπίλη ή κάποια δαγκωτά βαριδάκια, συνδυασμός δαγκωτών και τορπίλης, και ένα παράμαλο γύρω στους 20-30-40 πόντους και μια σαλαγιά. Η άλλη παραλλαγή, και φυσικά το καρτελάκι απάνω για να βλέπουμε τα ίδιες σαλαγιές, έτσι με ταφάκι, στριφτάρι. Η άλλη παραλλαγή είναι αυτού του τύπου, μια σαλαγιά που δολώνεται με δόλωμα εδώ πάνω, μπαίνει ζυμάρι εδώ, και τρία δάχτυλα πιο κάτω από αυτή υπάρχει μια μεγαλύτερη σαλαγιά, ο λεγόμενος κλέφτης, που όταν βλέπουμε το καρτελάκι ότι κουνάει κάποιο ψάρι, τσιμπάει εδώ, γλύφει, έτσι, και μας δίνει, όπως βλέπετε, την αίσθηση εδώ που μεταφέρει την πετονιά στο καλάμι. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε καλής ποιότητας καλάμι, και συνήθως οι απικατζίδες που δουλεύουν καρτελάκι κρατάνε ή βάζουν το δάχτυλο παράλληλα με το καλάμι στην πίσω μεριά. Το καλάμι έχει μία, να σας το πω έτσι, σαν ζώνη αίσθησης και συγκράτησης, να μην γλιστράει, για τον μπροστά γλιστράει. Βάζουν το δάχτυλο έτσι και η παραμικρή δόνηση από το ψάρι μεταφέρεται στο καλάμι, στο δάχτυλο, και καρφώνουν. Με τον κλέφτη μπορούν να κλέψουν, επίσης να είστε καλά, μπορούν να καρφώσουν ένα ψάρι τραβώντας προς τα πάνω. Η κλασική αρματοσιά είναι με το φελό, και είτε έχει μία σαλαγκίτσα, η πιο απλή, νούμερο, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν 14, άλλοι χρησιμοποιούν 10, άλλοι χρησιμοποιούν νούμερο 12, έτσι. Συνήθως οι σαλαγκές που χρησιμοποιούν είναι κοντόλεμες, όπως αυτές εδώ, και ανάλογα με το ζυμάρι που χρησιμοποιούμε, αν έχει σαρδέλα ή ιχθυοτροφή, βάζουμε την καφετιά. Αν τώρα είναι ζυμαράκι με τυρί και αλεύρι, ή ψωμί και αλεύρι και τυρί, βάζουμε τη λευκή. Και η πιο κλασική από όλους και από όλες τις αρματοσιές είναι αυτή με το φελό, το διπλαράκι, το ταφ κάτω, το στριφταράκι, με τα δυο αγκιστράκια, έτσι. Εκεί δολώνουμε σκουλικάκι, γαριδούλα, καλαμαράκι, ό,τι έχει ο καθένας, έτσι. Πολλοί τώρα τελευταία βάζουν και μονό αγκιστράκι με μπιγκατίνι. Αυτά είχα να πω, φίλοι μου. Ευχαριστώ πολύ, με βλέπετε, να είστε καλά. Καλές θάλασσες για όλους. Γεια σας.